Ξεκινήσουμε από τις συντάξεις. Τι προβλέπει λοιπόν το μνημόνιο? Μία μείωση 15% στα ευγενή ταμεία. Ο λόγος για ταμεία τα οποία φαίνεται ότι επιβαρύνουν περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε βεβαίως εκεί για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΣΑΠ, πρώην ΔΕΚΟ τέλος πάντων. Μείον 7% στις συντάξεις του ΝΑΤ και ένα 15% μεσοσταθμικά στις επικουρικές. Φαίνεται ότι εδώ μετά από πάρα πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας επικρατεί το σενάριο αυτό. Μισθούς τώρα. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί είναι κρατήστε την ανάσα σας λίγο τα πράγματα. Πραγματικά. Έχουμε μία μείωση, προβλέπεται μία μείωση 22% στον κατώτατο μισθό. Τα έχουμε πει όμως ξανά και ξανά ότι αυτό θα επηρεάσει βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που χτίζονται πάνω στον κατώτατο. Ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τους νέους έως 25 ετών, οι οποίοι θα κληθούν να μπουν στην αγορά εργασίας με έναν μισθό μειωμένο κατά 32% σε σχέση με τον βασικό. Έχουμε ένα μείον 10% το οποίο προβλέπεται για τα ειδικά μισθολόγια και αναστέλλονται βεβαίως παντός είδους αυξήσεις στους μισθούς συμπεριλαμβανομένων των ορειμάνσεων μέχρι το τέλος του μεσοπροθέσμου. Να δούμε τι αλλάζει για τα εργασιακά. Μέχρι 3 έτη το ανώτατο όριο για τις συλλογικές συμβάσεις. Έναν χρόνο ακόμη ζωή έχουν οι φυστάμενες συμβάσεις, αυτές που έχουν ήδη υπογραφεί. Και έχουμε και τη μείωση της περίφημης μετενέργειας, της προστασίας δηλαδή των συμβάσεων μετά τη λήξη τους, στους 3 μήνες. Από εκεί και πέρα επιστρέφουμε στα επίπεδα της μειωμένης πλέον Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και στη διαιτησία έχουμε αλλαγές. Στη διαιτησία θα μπορεί να υπάρχει μονομερής προσφυγή είτε από την πλευρά του εργοδότη είτε από την πλευρά του εργαζόμενου. Κατάργηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που λήγουν με τη συνταξιοδότηση. Εδώ ουσιαστικά αυτό που συζητάμε είναι ότι έχουμε το τέλος της μονιμότητας. Υπήρχαν λοιπόν συμβάσεις εργασίας και κανονισμοί εργασίας που κυρίως στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες που έλεγαν περίπου στα όρια συνταξιοδότησης. Αυτό πάβει να υπάρχει. Έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 2% άμεσα και ένα ακόμη 3% από τον Σεπτέμβριο. Την κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕ. Εκεί δεν μιλάμε για δύο οργανισμούς οι οποίοι ουσιαστικά βασίζονται σε δικές μας εισφορές. Να δούμε τι αλλάζει για την φορολογία. Έχουμε αύξηση αντικειμενικών αξιών από τον Ιούνιο, κατάργηση των φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου πάλι από τον Ιούνιο. Έχουμε αλλαγές εκεί για τους τόκους των στεγαστικών δανείων για την πρώτη κατοικία, ενίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, νοσήλια, ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές και χορηγίες. Όλα αυτά εξετάζονται για το αν και κατά πόσο θα μας δίνουν μία έκπτωση στους φόρους. Μάλιστα. Έχουμε κατάργηση των προνομιακών. Η απάντηση είναι όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Ας τα ακούσουμε σταδιακά από επίσημα χείλη. Μείον 30% λοιπόν στον ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, μειωμένοι συντελεστές σε νησιά που έχουν λιγότερους από 3.100 κατοίκους, αυξημένο αφορολόγητο κατά 50% στα νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους. Να δούμε τώρα τι άλλο εξετάζεται. Κατάργηση φορολογήτου και μείωση φόρου, απλοποίηση φορολογικής κλίμακας και μείωση του αριθμού των κλιμακίων και αλλαγές στο ΦΠΑ, αύξηση έμεσων φόρων. Ετοιμάσει. Ο κατώτατος μισθός λοιπόν όπως τον ξέραμε ήταν στα 751 ευρώ, θα πέσει με τη μείωση 22% στα 586,08 και βεβαίως για τους νεοσερχόμενους στην αγορά εργασίας 525-526 ας πούμε ευρώ, μιλάμε πάντοτε για τα μεικτά έτσι. Να δούμε λοιπόν τώρα παραδείγματα για τις αλλαγές στο μισθό. Το κατώτατο ημερομίσθιο λοιπόν σήμερα είναι στα 33 ευρώ και 57 λεπτά, θα πέσει μετά τις μειώσεις στα 26 ευρώ και 19 λεπτά. Μάλιστα. Να δούμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και κάποια χρόνια ήδη στην δουλειά. Έναν μισθό λοιπόν μετά από 15 χρόνια εργασίας. Είναι ένας εμποροϋπάλληλος, έχει και ένα ειδικό επίδομα και 3 παιδιά. Ο μισθός του είναι σήμερα στα 1.374 ευρώ. Θα πάει στα 962 ευρώ. Μάλιστα. Τεράστιες αλλαγές. Μπορούμε να δούμε και τις αλλαγές τώρα στο ΦΠΑ. Βασικός συντελεστής λοιπόν στο 23%. Θυμίζουμε ότι ο μεσαίος είναι στο 13, ο χαμηλός στο 6,5% και τα ειδικά καθεστώτα στα νησιά του Αιγαίου στο μείον 30%. Αυτό που εξετάζουν στο οικονομικό επιτελείο είναι ένας ενιαίος συντελεστής, στα 19 ή 21%, πιθανώς και κατάργηση των ειδικών καθεστώτων. Οπότε να δούμε εκεί λοιπόν τώρα για 2-3 βασικά αγαθά πώς μπορεί να αλλάξουν οι τιμές. Να δούμε λοιπόν για ένα απορρυπαντικό. Με το ΦΠΑ στο 23% στα 17,70, στο 19% θα πάει στα 17 ευρώ και 14 λεπτά και αν ο συντελεστής πάει στο 21% η τιμή θα είναι 17 ευρώ και 42 λεπτά.